Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Ράιολο. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω, ο Στέφανος είχε την ιδέα να σας καλέσουμε μετά τη χθεσινή σας τοποθέτηση στη Βουλή για το θέμα της ΔΕΗ σε συνδυασμό με δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη ότι αν καταρρεύσει η ΔΕΗ, καταραίουν οι τράπεζες, καταραίει η χώρα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να προτάξω ένα σχόλιο που θα ζητήσω από εσάς για αυτά που μας είπε ο φίλος μας ο αστυνομικός από την Ορεστιάδα. Σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ μάθαμε ότι είναι αφύλακτα τα σύνορά μας. Όχι σήμερα. Αυτό είναι ένα γεγονός αναφεσβήτητο εδώ και μήνες. Αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν οι ίδιοι μεταξύ τους, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, οι Σύριοι και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι, οι Κογκολέζοι, από όποιον έρχονται, δείχνουν ότι είναι διάτριτα τα σύνορα της χώρας μας. Περνούν από το φράχτη, δίθεν έχουμε ένα φράχτη τον οποίο δεν το φυλάσσουμε. Περνάνε από το φράχτη από πάνω, από κάτω, από παντού. Είναι τρύπια η χώρα μας ακόμη και στα χερσαία σύνορά της. Και όταν λέω τρύπια, εννοώ δεν υπάρχει βούληση ώστε να φυλαχτεί τα σύνορά μας. Ξέρετε, εγώ στρατό έχω μάθει ένα πράγμα. Ότι τα σύνορα τα φυλάει ο ελληνικός στρατός και όχι η αστυνομία. Και εγώ έτσι ήξερα. Εμείς αυτό ξέραμε. Έχουμε αλλάξει πλέον όλα όσα ξέραμε, όσα γνωρίζαμε. Αμφισβητείτε δηλαδή κι εσείς όπως και εγώ τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος ότι δεν περνάει κουνούπι από τον Εύρο. Αν είναι ελικόπτερο ο κύριος αντιπρόεδρος, ναι, μπορεί να μην περνάνε ελικόπτερα, πάντως κουνούπια και άνθρωποι περνάνε. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό. Εγώ έχω μάθει στον ελληνικό στρατό ότι όταν κάποιος πάει να εισβάλλει στη χώρα σου, έχει το αυτονόητο δικαίωμα να πυροβολήσει τον αέρα τουλάχιστον για να τον εκφοβήσει. Εμείς το αυτό κάνουμε. Και εμείς όλοι μάθαμε, λες πρώτα τρία alt, alt TC και στο τρίτο alt και μη υπακοή πυροβολή στον αέρα και στο τέταρτο συλλαμβάνει ή ακόμη και τον πυροβολεί. Έτσι μάθαμε. Έτσι είναι το σωστό. Σε κάθε χώρα αυτό συμβαίνει. Ακόμη και οι Σκοπιανοί αυτοί οι πεινασμένοι τύποι το κάνουν. Ακόμη και οι Βούλγαροι, ακόμη και οι Αλβανοί. Όλοι το κάνουν έξω από την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι κλειστά τα σύνορά μας από τη βόρεια πλευρά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έρχονται εδώ θα μείνουν εδώ. Μένουν. Αυτά είναι παραμύθια της Νέας Δημοκρατίας. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό μέσα από την ικανότητά τους. Γι' αυτό και επιμένω και λέω για κατοίκη τα νησιά. Εγώ δεν το λέω τυχαία. Διότι να φιλοξενήσω κάποιον το καταλαβαίνω αν έχει πρόβλημα με το ασυλό του κτλ. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Υπάρχουν ψευτοεπιχειρήματα, λέει η άλλη πλευρά. Μα θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Μα δεν θα πάνε ποτέ στην Ευρώπη. Όταν είναι κλειστά τα σύνορα της χώρας μας, δεν πρόκειται να πάνε ποτέ στην Ευρώπη. Θα μείνουν εδώ. Δεν θέλω να μείνει κανένας εδώ. Δεν τον χρειάζομαι. Δεν μου είναι απαραίτητος. Δεν χρειάζομαι εργατικά χέρια. Και το κυριότερο δεν μπορώ να τάξω τους Έλληνες. Για μένα προκρίνω ως άνθρωπος τον Έλληνα, τον συγγενή μου να στηρίξω και μετά όλους τους άλλους. Δεν είναι κάτι το οποίο λέω περίεργο. Είναι πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει. Δεν μπορεί να ταΐσει τα παιδιά της. Έχουμε 40.000 αστέγους. Κύριε Βελόπουλε, επειδή είστε μέσα στη Βουλή, έχει γίνει ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για αυτές, όχι τι λέει ο Βελόπουλος και ο Ραήλου και ο Δαμιανίδης, αλλά για το τι λέει ο αστυνομικός και γενικότερα η αστυνομική στον Εύρο. Δηλαδή, επικουρικά ο στρατός. Ακούστε λίγο, κύριε Ραήλου. Δεκάδες ερωτήσεις έχουμε καταθέσει. Θα πω όμως κάτι πολύ απλό. Αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται εδώ παίρνουν για ένα χρόνο χρήματα. Κάθε μήνα παίρνουν 550 ευρώ, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν τελειώσουν τα χρήματα αυτά, τι θα φάνε? Θα κλέψουν, εσένα και εμένα. Ό,τι έχουν κάνει. Ρωτηθεί, δηλαδή το αυτονόητο σας λέω τώρα, δεν καταλάβατε. Λέω ότι εντάξει, λένε ότι έρχονται εδώ και δίνει η διεθνής αμνηστία. Παραμύθι και αυτό, έτσι, η Ελλάδα δίνει αυτά. Η διεθνής αμνηστία και τα λοιπά δίνουν 550 ευρώ. Ωραία. Αύριο το πρωί τελειώνουν τα χρήματα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ό,τι βρουν. Αρχίζουν να κλέβουν. Είναι λογικό για να επιβιώσει ο άνθρωπος, να ταΐσει το παιδί του, τον εαυτό του. Θα κλέψει. Θα μπουκάρουν στα σπίτια μας, θα κάνουν θερινά, το καταλαβαίνουνε. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2020. Γιατί σε ένα χρόνο αυτή, κατά τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, θα τελειώσουν τα 550 ευρώ. Τότε να δείτε τι θα γίνει. Τότε να δείτε τι θα γίνει. Και ποιος κρίθηκε και ποιος φανερώθηκε τελικά. Το λέτε αυτό, κύριε Βελόπουλε, και με αφορμή τη δήλωση τη χθεσινή του Υπουργού των Εσωτερικών του κυρίου Θοδωρικάκου, ο οποίος κάλεσε τον Τσίπρα να συνενέσει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, λέγοντας ότι μπορεί η χώρα να οδηγηθεί σε διπλές εκλογές. Και επειδή αυτό το σενάριο παίζει, επειδή το σενάριο παίζει, πιστεύετε κι εσείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τάχα μου για την απλή αναλογική, να πάμε σε εκλογές μέσα στο 20? Ακούστε, είναι γελίο, ο Τάχης το 16 είναι και φίλος που τον γνωρίζω προσωπικά, είναι γελίο ένας άνθρωπος σοβαρός να θέτει ένα τέτοιο επιχείρημα. Ποιος νομοθέτησε την απλή αναλογική, κακός κατά την άποψή μου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και θα έρθει σήμερα να συνενέσει την κατάργησή της. Αυτά λοιπόν, θεωρώ, εκτρώνουν κάθε την κουβέντα. Ξέρει ο κ. Θοδωρικάκος ότι δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα λοιπόν, τι λέει? Ότι θα έχουμε εκλογές. Και γιατί θα έχουμε εκλογές? Με αφορμή αυτό, ναι, αλλά η αιτία είναι η ανικανότητά τους να βάλουν τέρμα στη λαθροεισβολή στους λαθρομετανάστες. Και θα επικαλεστούν αυτό για να μην πούν ότι είμαστε ανίκανοι, για να πάρουν άλλα 4 χρόνια. Εσείς κύριε Βελόπουλε, ως πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο και γίνουν εκλογές, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν, λένε, να γίνουν τώρα εκλογές για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, θα συνενέσετε στην κατάργηση της απλής αναλογικής? Κύριε Ωραέγλου, το έχω πει και στη Βουλή, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η Ελληνική Λύση να είναι μέσα στη Βουλή με 1,5-2% επειδή το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρει να μην έχω πρόβλημα στη Θράκη. Και όσοι αντιλαμβάνονται τι έχω πει τώρα, δεν με νοιάζει η Ελληνική Λύση αν επαναλαμβάνω στην Ελληνική Βουλή, εάν θυσιάσουμε τη Θράκη μας και βγει κανένα τουρκικό κόμμα. Σας θυμά αυτό που λέτε. Σας θυμά αυτό που λέτε. Και η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν παίζω κρονογράμμα την πατρίδα μου. Άρα λοιπόν, συμφωνώ να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ο οποίος είναι δολοφονικός για τη Θράκη. Μάλιστα. Είναι σημαντικό, Στέφανη, ότι ο πρόεδρος ενός μικρού κόμματος, ναι, σε αριθμό, λέει συμφωνώ, ενώ με απλή αναλογική θα ήταν στη Βουλή. Τον τιμά αυτό. Τον τιμά. Κύριε Βελόπουλε, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μας. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Φανταστείτε να πάμε στο 1,5 και να βγάλει τουρκικό κόμμα. Βέβαια. Είναι έχουμε τελειώσει. Έγκλημα. Είναι έγκλημα. Γιατί οι άνθρωποι έγκλημα νομοθετούν με βάση το κομματικό του συμφέρον και όχι το εθνικό συμφέρον. Εγώ πιστεύω στο εθνικό συμφέρον. Αυτή είναι η διαφορετική μου τοποθέτηση. Γι' αυτό και ουρλιάζω και φωνάζω. Πρέπει να τελειώσουμε τους λαθρομετανάστες. Βάλαμε τον Δούριο ύπο στη χώρα μας. Πηγαίνουμε σε χωριά που έχουν 50 κατοίκους και βάζουμε 300 από αυτούς. Πηγαίνουμε στη Νέα Χίελο που είναι τα F-16, η γνωστή μοίρα των αεροσκαφών μας, ή στον Άραξο και βάζουμε, ή στο Αγρίνο και βάζουμε ανθρώπους δίπλα σε αποθήκες καυσίμων του στρατού. Βάζουμε λαθροεισβολείς που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό. Ναι, παρακαλώ. Πώς σχολιάζετε το τελεσίγραφο το οποίο έχει στείλει η κυβέρνηση στις ΜΚΟ για να καταγραφούν? Τώρα πλάκα κάνουμε. Μια κυβέρνηση ζητάει από τις ΜΚΟ να καταγραφούν. Δεν υπάρχει ζητάω. Απαιτώ. Έτσι. Απαιτώ και το επιβάλλω μόνος μου. Και όλες οι ΜΚΟ, εγώ θα τις έκλεινα χθες. Θα τις έκλεινα και τους έλεγα, ελάτε εδώ τώρα, ποιοι είστε, ποιοι είναι οι σοβαροί, αυτοί οι καλοί. Οι άλλοι σπίτια τους. Μπορώ να έχω εγώ τουρκικές ΜΚΟ στο Αιγαίο. Τουρκικές ΜΚΟ λειτουργούν στη Μυτιλίνη, στην ΚΟ. Τουρκικές. Ας πάνε απέναντι στη Μικρασία. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνει στη χώρα μας. Και κάποιες άλλες, κύριε Πρόεδρε, που κονομάνε τις Παναγιάς στα μάτια. Καλά, το πάμε όμως και στη ΔΕΗ, που είναι και αυτό τεράστιο θέμα, Στέφανη. Και σαφέστατα. Ναι, πάμε στη ΔΕΗ, γιατί θέλω να ρωτήσω μετά και για την καινούργια προκλητικότητα από την Τουρκία. Γιατί. Παιδιά, έχουμε. Είμαι έξω από τη Βολή. Να, λίγο σύντομα, ωραία. Πείτε μας για τη ΔΕΗ. Είπατε χθες ότι διαχρονικά Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ εγκλημάτισαν, με αποτέλεσμα σήμερα να ψάχνουν εναγωνίως πώς θα τη σώσουν. Και μάλιστα είπατε και για το Λιγνίτη, που μόνο εμείς ανακαλύψαμε ότι ο Λιγνίτης δεν είναι καλό πράγμα. Ναι, θέλω να κάνουμε την Ελλάδα πράσινη, εμείς είμαστε της κλιματικής απαλλαγής. Mm. Ακούστε λίγο, η Πολωνία και η Γερμανία, που είναι δύο πολύ μεγάλες βιομηχανικές χώρες, χρησιμοποιούν το Λιγνίτη. Η Γερμανία το χρησιμοποιεί μέχρι το 2038. Η Ελλάδα γιατί βιάζει το κ. Μητσοτάκη να πάει μέχρι το 2022-2023. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και γιατί ψώνει και καλά πρέπει να κλείσουμε τους λιγνίτες, ενώ οι άλλοι τους χρησιμοποιούν. Μια Ελλάδα που είναι πολύ μικρή για να ρυπάνει το παγκόσμιο κλίμα ή το παγκόσμιο περιβάλλον. Άρα λοιπόν η σπουδή τους αυτή έχει να κάνει με τη βουλημία γνωστών ολιγαρχών της χώρας ή γερμανικών εταιριών ή κινέζικων εταιριών που θέλουν να εκποιήσουν και να πάρουν τζάμπα τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας. Έχει 7 εκατομμύρια πελάτες. Ακούστε το νούμερο. 7 εκατομμύρια σίγουρους πελάτες. Αντί λοιπόν αυτούς τους πελάτες να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, ως ΔΕΗ εγώ, με ενδιαφέρει να μου πληρώνετε το ρεύμα μου και όχι την ΕΡΤ και όχι το ΕΤΜΑ, ΠΤΑ, που είναι το 70% των χρεώσεων πάνω στο τιμολόγιο, οπότε απομονώνω τις χρεώσεις αυτές και θέλω το ρεύμα. Αν πληρώναμε οι Έλληνες μόνο το ρεύμα τους, δεν θα χρεοκοπούσε η ΔΕΗ. Το κάνανε επίτηδες. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Άντε λοιπόν εσύ ιδιωτικοποιείς τη ΔΕΗ. Ο ιδιώτης δεν υποχρεούται να σου παίρνει όλους τους υπόλοιπους φόρους. Ξέρετε τι εννοώ. Mm. Πώς θα παρθούν οι επόμενοι φόροι. Mm. Άρα θα έχουμε και άλλο έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό από φόρους που δεν μπορούν να εισπραχτούν. Οι άνθρωποι είναι γελοί, το λέω δημοσίως. Είναι βλάκες. Δεν έχουν επιχειρηματική σκέψη. Γιατί αν από τα 10 ευρώ που παίρνετε από τη ΔΕΗ εσείς ως ΔΕΗ, το κράτος, τα 7 ή τα 6 πηγαίνουν σε άλλους φόρους, ούτε τα 4 θα τα παίρνεις εσύ, θα τα πάρει ο ιδιώτης, ούτε τα 6 θα μπορείς να εισπράξεις μετά ως κράτος για τους φόρους αυτούς. Οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, είναι ανεπίδευτη μαθήσεως. Τελεία και παύλα.
Και μιλάμε για τη ΔΕΗ τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Που είναι το σίγουρο έσοδο. 7 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια πελάτες, το είπατε, πρόεδρε. Το είναι... σίγουρο έσοδο, το ρεύμα. Καταγγείλατε, καταγγείλατε ότι κατάφεραν και χάσανε και 600.000 πελάτες. Το διάβασα. Βεβαιότατα. Και τους χάσανε πώς. Με τις γνωστές, θα το πω ευθέως πλέον, με το γνωστό ξεπούλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΙ το παίζουν και πολλοί φιλεργατικοί και πολλοί ότι δεν θέλουν ιδιωτικοποίησεις. Που έβγαλαν νόμε, είναι ειδικές διατάξεις, mm-hmm. που μπορούσε ο ιδιώτης ο Βελόπουλος να πάει από τη ΔΕΗ για να πάρει ρεύμα σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι πουλάει η ΔΕΗ στους ιδιώτες. Δεν απαντούν όμως ποιοι είναι αυτοί οι πελάτες τους. Δεν θα απαντήσουν ποτέ. Όπως λένε ότι έχουμε και 60.000 λέει στρατηγικούς και κοπηλωτές. Mm-hmm. Και είπα τον κύριο Χατζηδάκη, δώστε τη λίστα δημοσίως. Έκανα ερώτηση. Δώστε μου τη λίστα. Δεν τη δίνουν. Ποιοι είναι αυτοί, θα σου πω εγώ. Ο Αγγελόπουλος χρωστάει μισό δις, δεν ξέρω πόσο χρωστάει. Τέτοιοι είναι οι περισσότεροι αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι ο κακομοίρης ο ανθρωπάκος που δεν μπορεί να βρει τα 50 ευρώ και τα 100 ευρώ δεν. Αυτόν τον κυνηγάνε. Αυτόν τον κυνηγάνε και τον κόβουν το ρεύμα. Τους άλλους όμως δεν κόβουν το ρεύμα. Γιατί είναι οι φίλοι τους, οι γνωστοί τους. Και αυτό είναι μια διαρκής, αν θέλετε, κατάσταση, δεν είναι σημερινή. Πες μου τώρα, πρόεδρε, ότι χρωστάει και η Αγγελοπούλου που τη βάλαμε εθνική συντονίστρια για να πέσω από την καρέκλα εδώ στο πλήρι. Εθνική συντονίστρια, άλλη είναι η εθνική συντονίστρια, ο Ραϊλόγλου. Αναφέρομαι στους κυρίους Αγγελόπουλους που έχουν τον Ολυμπιακό, να ξέρετε, στον Μπάστ, για να πρόσφερα και όχι τον Αγγελόπουλο, τον γνωστό, τον εφοπλιστή. Ναι, ο οποίος είναι δύο αδέρφια διαφορετικά. Όμως δεν με ενδιαφέρει ο Αγγελόπουλος εμένα. Με ενδιαφέρει ότι δεν είναι ισονομία αυτή. Να μου κόβεις εμένα το ρεύμα για 50 ευρώ και να σου φτάσει 200.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ και να μην το κόβεις. Καταλάβατε. Και εκεί είναι το πρόβλημά μου. Και οι ίδιοι δεν μου λένε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Αυτό με ενοχλεί. Που το κρύβουν συνεχώς. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Και μην νομίζω ότι η Δημοκρατία είναι κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς εγώ πιστεύω προσωπικά οι ψηφοφόροι των κομμάτων δεν γνωρίζουν τα πρόσωπα τα οποία ψηφίζουν πολύ καλά. Ναι. Το λέω γιατί εγώ ζω στη Βουλή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Βουλή. Πρόεδρε, επειδή είστε Θεσσαλονικιός όμως, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για τη Θεσσαλονίκη. Μη μου πεις για τον ΠΑΟΚ πάλι. Όχι, δεν θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να... Γιατί κάνουν καθημερινά το γύρο του. Γιατί εδώ στην Αθήνα φοβάμαι να κυκλοφορήσω πλέον. Σοβαρότατα τα θέματα και για εκεί, αλλά νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο θέμα που αφορά την καθημερινότητά μας. Το φοβάμαι να κυκλοφορήσω εντός εισαγωγικών. Καλά. Δεν φοβάμαι κανένα. Ωραία. Ο ΑΣΤ, Διόδια. Κυκλοφορούν χαλασμένα λεωφορεία. Σήμερα κάνει το γύρο του διαδικτύου μια εικόνα με ένα λεωφορείο με ανοιχτή την πόρτα φύσκα στον κόσμο. Δεν έκλεινε η πόρτα γιατί ήταν χαλασμένη. Χθες πάνε τα τζάμια από την Πολυκοσμία μέσα στα λεωφορεία και έχουμε στον περιφερειακό που πρέπει να δίνουμε τώρα 50 λεπτά για να περνάμε από το διόδια του Ωραιοκάστρου. Ένα σχολείο σας. Πρώτον, δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και ταυτόχρονα πληρώνει και διόδια. Τα τέλη κυκλοφορίας αυτό είναι. Πληρώνει τέλη κυκλοφορίας για να κυκλοφορώ στον δρόμο. Είναι η απάτη, ρε παιδί μου. Μόνο στην Ελλάδα ισχύουν αυτά. Μιλάμε για κοινούς απατεώνες. Το δεύτερο, και είναι σημαντικό για μένα. Για ρωτήστε πόσοι από τους λαθρομετανάστες πληρώνουν εισιτήριο. Κανένας. Εδώ και 4-5 χρόνια στην Αθήνα έκανα κεφαλοκυνηγούς, βάλανε κεφαλοκυνηγούς και κυνηγάνε τους Έλληνες που δεν πληρώνουν τα εισιτήρια. Και λέγανε χάνουν λεφτά κτλ. Οι λαθρομετανάστες δεν πληρώνουν ποτέ εισιτήρια. Και πηγαίνουν όπου γουστάρουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Είναι ότι συμπεριφέρονται ρατσιστικά ένα των Ελλήνων. Με ενοχλεί αυτό. Είναι ρατσιστές έναν των Ελλήνων. Είναι ελληνοφοβικοί. Θα το λέω και το φωνάζω. Ελληνοφοβικοί. Είναι απαράδεκτο ο κάτοικος του Ρεοκάστρου, ρε παιδιά, και των Διαβατών. Να πληρώνει διόδια. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Για να πάω σπίτι μου να πληρώσω διόδιο. Σε έναν δρόμο που τον έχω πληρώσει 1000 φορές. Σε έναν δρόμο που έχω πληρώσει και το Δήμο μου πληρώνει και τα δημοτικά μου τέλη. Πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε, τι χώρα είναι αυτή. Πείτε μου μια χώρα που έχει διόδια. Και στην τελική το διαφορετικά. Εάν είχαμε δρόμους, ρε παιδί μου, αξιόλογους, ήταν όλα αεροδρόμιο πίστα, άντε να πω να δώσω και μισό ευρώ. Εδώ, δρόμους δεν έχουμε, λεωφορεία δεν έχουμε, θα πληρώνουμε και διόδια. Εντάξει, τι να πω. Για τον ΟΑΣΤ. Εντάξει, ο ΟΑΣΤ είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ βαριά ιστορία, ξέρετε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ήταν ένας μηχανισμός, ξεκάθαρα, ρουσφετολογικός, είτε διορισμών τον κάθε του κάθε βουλευτή ή του κάθε κλακαδόρου. Ο ΑΣΤ, το έχω πει χίλιες φορές, εγώ είμαι υπέρ της ιδιωτικής έτσι, πρωτοβουλίας. Αλλά με ένα κοινωνικό αγαθό, είτε λέγεται νερό, είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγονται αστικές συγκοινωνίες, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί όταν τα δίνουμε στον ιδιώτη. Υπό ποια έννοια. Ο ιδιώτης κοιτά το κέρδος του. Αν έχει χασούρα θα κάνει περικοπές. Θα κάνει δηλαδή λιγότερα δομολόγια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ή να επιδοτούνται από το κράτος ώστε να έχουμε άρτια συγκοινωνία ή... Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συγκεκριμένος και έχουμε στο πρόγραμμά μας τρόπους, τους οποίους δεν μπορώ να λύσω τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Γιατί είμαι έξυπνη βουλή και με κοιτάνε και περίεργα εγώ. Ωραία, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Καλή πρόεδρε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.